Γεια σας και πάλι. Λοιπόν, να συγκρίνουμε μπαμ μπαμ. Πούμα MB2 ή Lamello 2 για να καταλαβαίνομαστε. Και Try 2 από Adidas. Okay. Λοιπόν, πολύ απλά και στα γρήγορα. Αυτό μποτάκι, αυτό χαμηλό, το Try. Από αφρούς. Εγώ πάω στην Πούμα γιατί με εξέπληξε τον άητρο φωάμ της. Αυτό εδώ είναι, της Adidas είναι ο κλασικός συνδυασμός Boost Light Strike, αλλά είναι στην καλύτερη του έκδοση. Οπότε, όσοι σας αρέσει όταν το συνδυάζουν, σας αρέσει, αλλά εγώ προσωπικά προτιμώ τον Nitro Foam της Puma. Κι όμως, εφαρμογή, και τα δύο έχουν καλές εφαρμογές, το θέμα είναι τι θέλεις εσύ. Αν θέλεις πλήρη κανονική αίσθηση, ας πούμε, παπουτσιού, θα πας στο Puma. Αν θέλεις αυτό το μοντέρνο, το κάτι καινούριο, θα πας στην Adidas. Επειδή αυτό είναι καλύτερο από το πρώτο μοντέλο του, είναι πολύ καλύτερη η εφαρμογή του. Από υποστήριξη και τα δύο είναι τέρμα υποστηρικτικά, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Αν θες full υποστήριξη, εννοείται πας στο Lamello 2 μόνο και μόνο επειδή είναι μποτάκι και θέλεις το κλείδωμα, ας πούμε, του αστραγάλου. Πλευρικές κινήσεις και τα δύο είναι εισάξια, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Από traction, νομίζω είναι καλά και τα δύο, με ένα κλικ επικινδυνότητας εδώ. Γιατί είναι διαφανές. Άμα το βρεις χωρίς διαφάνεια, είναι ίσα, δεν υπάρχει θέμα, πιστεύω. Κανένα. Εμένα μ' αρέσουν αυτές, σαν το πούμε, δεν μ' αρέσουν αυτά τα περίεργα, όπως κάνει η Adidas συνήθως, αλλά η απόδοση είναι άλλο πράγμα σε σχέση με την εμφάνιση. Εγώ δεν στέκομαι εκεί, στην εμφάνιση. Στέκομαι στην απόδοση. Οπότε θέλω να πιστεύω ότι είναι OK. Τι άλλο. Εντάξει, από υλικό το Try είναι καλύτερο γιατί έχει το πλεκτό και είναι και Prime Knit. Εδώ πέρα είναι πάλι, είναι premium τι έχει εδώ, δεν θυμάμαι. Sorry ρε παιδιά, να μην σας πω βλακεία. Α, το πλέγματο, ναι, μέσα πήγα να πω. Αυτό το πλέγμα το καινούριο είναι επίσης premium feel, αλλά... Δηλαδή είναι το κάτι διαφορετικό, εδώ, είναι top, αλλά αυτό είναι στα top, το νικάει αυτό, ας πούμε, και τα δύο είναι top. Αυτό το κερδίζει λόγω και, μόνο και μόνο επειδή είναι πλεκτό, τύπου Flyknit. Αυτό. Εμένα μου αρέσει πιο πολύ το Puma, διότι είναι το γνωστό, τα γνωστά υλικά που ξέρουμε, στην καλύτερη τους φάση. Εντάξει, αυτό. Ποιο είναι καλύτερο παπούτσι? Το Puma, παιδιά. Αντικειμενικά και προσωπικά, για μένα το Puma.